Γνωρίζεις, άκουσες το δικό σου σχόλιο, τη δική σου πολιτική τοποθέτηση. Θα μου επιτρέψετε, μια και δεν μπορούμε να αποκοπτώμεθα όλοι μας από την τρέχουσα ζωή εκ των πραγμάτων. Δυστυχώς έχει κοπεί η ζωή αλλωνών και των οικογενειών τους, και όσο για να προσπαθήσει κανένας από εμάς δεν μπορεί να μπει στη θέση τους, μπορεί απλώς να συναισθανθεί, να συλληπιθεί, να συγκλονιστεί, αλλά πάντως δεν είναι στη θέση αυτών των ανθρώπων, ούτε των γονιών, ούτε των πεθαμένων νέων και μη ανθρώπων. Επιτρέψτε μου μόνο κάτι προσωπικό, και ειδικά ο κ. Χιωμαβουλός, η κυρία Κατώνα, θα το καταλάβετε, επειδή έχουμε συνυπάρξει στο στούντιο με χαστούκια δημόσια σε προεκλογική περίοδο, να εκφράσω την απέχθειά μου και την καταδίκη στην επίθεση στο Βαρουφάκη. Και πέρα από τα κομματικά και σε προσωπικό επίπεδο. Και να χαρώ που και στους, οι δυο σας αποφασίσατε αρχίζοντας η εκπομπή να πείτε ότι θα μιλήσουμε πολιτικά. Και θέλω να μιλήσουμε πολιτικά. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, όπως συμβαίνει αυτό το καιρό, ούτε ως σταθμάρχης, ούτε ως ειδική, ούτε ως κλειδούχος. Δεν μπορώ να γίνω σεισμολόγος στη θέση των σεισμολόγων και σιδηροδρομικός στη θέση των σιδηροδρομικών. Σαν πολιτικός τους έχω ακούσει. Ως κουκουέ τους έχουμε όχι απλώς ακούσει, αλλά και οι οργανωμένοι στο συνδικάτο τους σιδηροδρομικοί έχουν επισημάνει τα προβλήματα, έχουν επισημάνει τις θέσεις. Ξεκινά από μια κουβέντα που είπε στο προηγούμενο πάνελ ο κύριος Μαρακάκης. Τελικά το θέμα αυτό είναι απλό. Γιατί έγινε? Είναι απλό. Μια γραμμή, οι άνθρωποι, ένα τρένο και πάει. Νομίζω ότι το βαθύ πολιτικό μας πρόβλημα, το βαθύ, και είναι και ιδεολογικό και πολιτικό, και αφορά όλους όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Όλους. Και δεν είναι θέμα κομμάτων, είναι θέμα κυβερνητών πάσης φύσεως και μορφής, συν τα κόμματα που εμφορούνται από ιδεολογικές προσεγγίσεις της έννοιας «μεταφέρω ανθρώπους». Πρέπει λοιπόν να το πάμε στο ποιος μεταφέρει ποιους ανθρώπους, και αν είναι απλό. Αν είναι απλό να πάρετε 500 ανθρώπους που έχουν πληρώσει εισιτήριο, να τους βάζετε 15 και 20 φορές, γιατί τόσα είναι τα τρένα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα, στον 21ο αιώνα, με την τεχνολογία στο πίκτης. Δεν υπάρχει η τεχνολογία που ζούμε σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, και να πρέπει να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι, αφού έχουν καταβάλει ακριβότατο τίμημα για την απόδοση αυτού του πράγματος με βάση την τεχνολογία σήμερα, να φτάσουν σε έναν προορισμό. Δεν μπορεί να είναι πάνω σε ένα σιδερένιο όχημα η μεταφορά ανθρώπων από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη άκρη της χώρας απλό ζήτημα. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι αυτός που το κάνει. Ποιος το έχει το τρένο στα χέρια του. Ποιος έχει την εκπαίδευση των εργαζομένων στα χέρια του. Ποιος διαλέγει τους εργαζόμενους, και αφού τους διαλέξει, όταν λέω διαλέξει δεν εννοώ επιλέξει. Αυτοί που θέλουν να γίνουν σιδηροδρομικοί, αυτοί που ανοίγει μια πόρτα εργασίας για αυτούς. Τι τεχνογνωσία αποκτούν, τι πείρα αποκτούν. Κάτω από ποιες συνθήκες επιμορφώνονται για να είναι? Δεν μπορεί να είναι απλό πράγμα ένας άνθρωπος. Εδώ που κολλάνε οι πολιτικές ευθύνες, Γιάννα? Οι πολιτικές ευθύνες είναι στον βαθύτατο αντιλαϊκό προσανατολισμό. Δεν μετακινούνται τα τρένα για να μετακινηθούν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι για να μετακινηθούν είναι ανάγκη. Και η ανάγκη κινεί την ιστορία. Από το να κινεί η ανάγκη την ιστορία, έχουμε περάσει εδώ και δεκαετίες και δει από τη μεταπολίτευση και μετά και σε αυτόν τον τόπο, στο η ανάγκη κινεί τα κέρδη. Η ανάγκη κινεί την αγορά. Η ανάγκη κινεί την ελεύθερη επιχειρηματικότητα. Η ανάγκη κινεί την τσέπη. Δεν κινεί την ιστορία. Γι' αυτό και η ιστορία είναι γεμάτη με αίμα και με δάκρυα. Πάντως, επειδή... Είναι δυνατόν να μου λέει κάποιος ότι είναι απλό πράγμα να γίνεις σταθμάρχης, αρχηγός του σταθμού, που θα σου φτάσουνε αυτό που θα έλεγε η γιαγιά μου παλιά, που τσίστραφεις τώρα είπατε λαίμωνα, άνθρωποι με προβλήματα, άνθρωποι με άγχη, άνθρωποι με στεναχώριες, άνθρωποι με αρρώστιες, άνθρωποι με βαλίτσες, με παιδιά, χωρίς παιδιά. Και να μου λες ότι είναι απλό να είσαι σταθμάρχης? Επειδή... Πώς μπορεί να είναι απλό? Επειδή, κυρία Κανέλ, και νομίζω θα συμφωνήσετε σε αυτό, το τρένο είναι το κατεξοχήν λαϊκό μέσο που όλοι γνωρίζουμε, και στην παρούσα φάση τα τρένα είναι... Απολύτως. Και επειδή τα τρένα τώρα είναι καθυλωμένα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πέτσα, ακούσαμε μέσα στην εβδομάδα... Μισό λεπτό, κυρία Κατώνα, γιατί είπατε κάτι το οποίο με αφορά. Ακούστε. Θέλω να πω πώς θα ξαναλειτουργήσουν. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πώς θα ξαναλειτουργήσουν? Επειδή είναι μέσο σταθερή τροχιά. Επειδή είναι μέσο σταθερή τροχιά και λαϊκό μέσο. Λαϊκό μέσο. Είπα το κατεξοχήν. Θεωρείται λαϊκό μέσο γιατί είναι φτηνότερο σε αυτή τη βάση από τα άλλα Σωστά. μέσα. Σωστά.
Γιατί γλιτώνει τα καύσιμα, τη βενζίνη, υποτίθεται, τα διόδια, το αεροπορικό εισιτήριο, μπλα 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 μπλα. Γιατί ταυτόχρονα στα τρένα δεν κινούνται μόνο άνθρωποι, κινούνται και εμπορεύματα. Ακούστε με, όταν εγώ είμαι ως πολιτικός, είμαι σε μια γωνιά και σε μια βουλή. Αν και το κουκουέ δεν υπήρξε ποτέ στη γωνία. Δεν στριμώχτηκε ποτέ στη γωνία απέναντι σε θέματα εργασίας. Και δύο απέναντι τη σύγκρουση της εργασίας με το κεφάλαιο. Λοιπόν, είμαι όμως σε μια γωνιά από την οποία βλέπω το εξής. Έχουμε ένα νοσέο, καταχρεωμένο, τούτο, κοινό, τάλλο. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία, λέει πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Παίρνουμε 45 εκατομμύρια, χαρίζουμε 700 εκατομμύρια χρέη και το κάνουμε. Και την ίδια ώρα που συζητάμε αυτή τη στιγμή εμείς στο πένθος, βλέπω ότι προϋπολογίζονται περίπου 3 δις για να φτιαχτεί η θηριώδης. Η θηριώδης από πλευράς όγκου που θα κουβαλήσει σιδηροδρομική γραμμή από την Αλεξανδρούπολη στο Ορμένιο και από το Ορμένιο στη Βουλγαρία για να προωθούνται όπλα του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, ξέρετε και είχαμε κάτι. Είχαμε και έναν εκτροχιασμό, κυρία Γκαντώνα, τρένου μέσα στην Αλεξανδρούπολη, στις παρυφές της Αλεξανδρούπολης, με τάγκς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τρία δις, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι μου βγαίνει εντελώς φυσιολογικά. Βρε άνθρωποι του Θεού. Ρε άνθρωποι του διαβόλου. Θέλω να μας απαντήσει ο κύριος Πέτσας. Δώσε μας τη δυνατότητα να πάμε και σε ένα δεύτερο κύκλο. Για να πεις και τα. Να έχεις πολλά να μας πεις. Ναι. Προσέξτε μόνο κάτι. Ότι για να μετακινηθεί κάποιος με τρένο από το Ορμένιο μέχρι Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή, με την παρούσα κατάσταση, θέλει 2 μέρες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, και πάμε να δώσουμε δισεκατομμύρια να φτιάξουμε. Πώς θα πάνε οι νέοι στο θάνατο. Για να μας να κάνουμε με ένα νέο κύκλο. Τρόπο για τις νατοικές ανάγκες και για θέλω τα εμπορεύματα. Θέλω να μας απαντήσει ο κύριος Πέτσας, επειδή ακούσαμε τη βδομάδα που πέρασε. Γι' αυτό ότι μιλάμε για έγκλημα. Ότι υπάρχει ένας, πέρα από τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν στη δημοσιότητα τα κανάλια και οι εφημερίδες, υπάρχει και μια άλλη δημοσκόπηση με τον κόσμο, κυρία Κανέλη, που κατέβηκε στους δρόμους όλες αυτές τις μέρες, όχι μόνο στην Αθήνα, είδαμε συγκεντρώσεις μέχρι και σε ακριτικά νησιά. Κυρία Κατώνα, θα συνταχθώ μαζί σας στο ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Οι δημοσκόποι κάνουν τις δημοσκοπήσεις τους, οι πολιτικοί οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, εκτός αν δεν έχουμε αίσθηση ότι είμαστε υπηρέτες του λαού, έτσι. Έχουμε αντίληψη ότι είμαστε κάτι, ξέρετε τι εννοώ, κάτι με τον αέρα της εξουσίας, είτε αποφασίζουμε και διατάσσουμε, είτε χίλια δυο. Και ο κόσμος, η δική μου δουλειά, νομίζω, και πάντως η ιδεολογική στάση του κόμματός μου, από την ώρα που πιστεύουμε ότι ο λαός σώζει το λαό, είναι την ώρα που οι άπαντες, άπαξ άπαντες, κραυγάζουν ότι δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο, ότι όλα είναι ένα μπάχαλο, ότι όλα είναι ένα λαλούμ, ότι το κέρδος κυριαρχεί. Εμείς έχουμε καθήκον και ειδικά απέναντι στους νέους και σε μέρες που συζητάμε ακόμα και για πανελλαδικές εξετάσεις. Σε λίγες μέρες έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις που μας νοιάζουν οι νέοι που φεύγουν στο εξωτερικό, που απογοητεύονται. Δεν έχουμε νέους να δουλέψουν και φέρνουμε από το εξωτερικό για να δουλέψουν τον τουρισμό. Έχουμε κόσμο νέο που δουλεύει στα νοσοκομεία και τις παρατάει οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες. Τις δουλειές στο δημόσιο για το οποίο τους κατηγορούσαμε τους νέους, ότι θέλουν να θεσούν στο δημόσιο, γιατί ογκώσανε από τα ωράρια και τον τρόπο δουλειάς. Κυρία Κατώνα, θα συνταχθώ μαζί σας. Η δική μας δουλειά είναι να μείνουμε όρθιοι. Και όρθιοι και όχι αμνήμονες. Γιατί αμνήμων λαός ξεχνάει το αίμα του Φίσα και σκέφτεται να ψηφίσει Κασιδιάρη. Αμνήμων λαός ξεχνάει τα εγκλήματα τα προηγούμενα ή το τι σημαίνει ελεύθερη αγορά ή το τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εγώ βαρέθηκα να ακούω αυτό το παραμυθάκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και για τα τρένα, κυρία Γκαντώνα μου. Και κύριε Σιωμόπουλε, το βαρέθηκα όταν ξέρω ότι μόνο το 21 είναι επίσημα τα στοιχεία, δεν τα εφήβραμε εμείς. Έχουν γίνει 1000 τόσια, πώς το λένε, σιδηροδρομικά δυστυχήματα, από τα οποία 97 είναι με τοπικές συγκρούσεις. Ναι. Με 680 νεκρούς. Αυτός λοιπόν ο παράδεισος ο εισαγόμενος και μόνο 13% της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας τα έστειλε τα στοιχεία όλα ο Παπαδάκης από το Ευρωκοινοβούλιο. Μόνο το 13% έχει αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα που μου λέτε. Και δεν μου λέτε την ώρα του μεγάλου blackout. Την ώρα που θα χαθούν τα φώτα, θα χαθούν τα κουμπάκια, θα χαθεί και η τεχνητή νοημοσύνη και θα μπερδέψει τα μπούτια της. Ποιος θα σώσει το διπλανό του. Το παλικάρι που μπήκε μέσα στα 20 του και τράβηξε το κορίτσι και τα γόρια και τα έβγαλε έξω. Ο άλλος ο οποίος έχει το φιλότιμο και λέει «Σήμερα είμαι πολύ κουρασμένος». Έχω δουλέψει 10 μέρες, 25 ώρες την ημέρα. Δεν αντέχω να αναλάβω αυτή τη θέση. Τις πολιτικές αυτός εξελίξεις... που πάει να χειρουργήσει, Λιάννα... ακούστε με, έχετε την απέτηση από τον γιατρό να μην μεθάει το βράδυ όταν έχει το πρωί 6 ώρα χειρουργείο. Ναι.
Έχετε την απέτηση από τον γιατρό, όταν δεν αισθάνεται καλά, να μην πάρει τον ιστέρι να ανοίξει την κοιλιά ενός ανθρώπου. Πρέπει λοιπόν να σηκωθούμε όρθιοι και να απαιτούμε ότι δεν μπορεί ο άλλος να δουλέψει κάτω από συνθήκες άγνοιας, υπερκόπωσης, χαμηλής αμοιβής, εξαθλίωσης ως εργατικού δυναμικού. Και ρουσφετιού, ξεκινήσουμε... εγώ θα πω, κύριε Κανέλη. Και ρουσφετιού. Λοιπόν, όρθιοι! Όρθιοι, θα μείνουμε όρθιοι. Λιάννα, ένα τελευταίο σχόλιο. Πιέζοντας και απαιτώντας. Ένα λοιπόν, τελευταίο όχι σχόλιο. Όχι σπάζοντας και ομολογώντας. Για να ξεκινήσουμε το αρχικό ερώτημα. Πολιτικές εξελίξεις, τι βλέπεις τις πολιτικές εξελίξεις? Οι πολιτικές εξελίξεις οφείλουν να είναι αυτές που θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Όχι αποχή. Ξεκάθαρα. Όχι απάθεια. Περίσκεψη. Μάλιστα. Απόφαση με τη λογική. Μάλιστα. Και με το συναίσθημα σε σύνθεση. Σε αλληλεπίδραση με τους άλλους. Πάμε γιατί στα... ακόμα, προσέξτε, ναι, κρύβεται μέσα μας κάτι πολύ εγωιστικό που θέλει προσοχή. Δεν μπορεί να τρομάζουμε επειδή σκεφτόμαστε ότι μπορεί να ήταν και το δικό μας το παιδί. Πρέπει να πονάμε και να τρομάζουμε για το κάθε. Για να δώσω, επειδή Πέτσα, έχουν μείνει δύο λεπτά για να μιλήσει ο κύριος Πέτσας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να κλείσουμε με εσάς. Συμφωνώ με όλα. Συμφωνώ με ένα σχόλιο και για τον κύριο Πέτσα και για την Κανέλη που είχαμε δει πάρα πολύ καιρό. Εγώ σας ευχαριστώ και όποιος ενδιαφέρεται για αυτά τα στοιχεία. Αν μπορώ να έχω ένα δευτερόλεπτο. 20 δεύτερα, αν μπορείτε μονολεκτικά. Κάτι εντύπωση.